του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Βενιζέλου, επί μισή ώρα μίλαγε. Δύο είναι οι αγωνίες του, χαρακτηριστικές. Η μία, το πότε, και μετράει και τις μέρες, 25 λέει σήμερα οι μέρες, πότε θα κατατεθεί η εξεταστική για τα υποβρύχια. Και η δεύτερη αγωνία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι να μάθει σε ποιο χώρο ανήκει. Αν είναι κέντρο αριστερά. Ο κύριος Κουβέλης το απάντησε βέβαια ότι δεν είναι. Εγώ θα πω και κάτι επιπλέον, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, ότι είσαστε γρανάζι της δεξιάς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα άλλα λόγια τα οποία είπε επί μισή ώρα πραγματικά ήταν αέρας κοπανιστός, θα έλεγα. Όσον αφορά τώρα τις επιτυχίες του Υπουργού Οικονομικών και της κυβέρνησης, καταρχήν το πρωτογενές πλεόνασμα είναι οι άνεργοι, όπου προσθέτεται και άλλους άνεργους με τις νέες απολύσεις για να λύσετε το πρόβλημα της ανεργίας, είναι οι περικοπές στην υγεία, στις κοινωνικές παροχές και στην παιδεία. Αυτό είναι το πρωτογενές πλεόνασμα, κύριε Υπουργέ. Δεν θα έπρεπε να είσαστε καθόλου, μα καθόλου περήφανος για τέτοιου είδους πρωτογενή πλεονάσματα. Από την άλλη, πρέπει να δείτε ότι τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Ελστάτ μιλάνε για αποβιομηχάνηση της χώρας σε τραγικό βάθμο. Πώς είναι δυνατόν να μας λέτε ότι μία χώρα σε ύφεση, μία χώρα με ρυθμούς αποβιομηχάνησης, μία χώρα με ανωδικούς ρυθμούς ανεργίας θα έχει πρωτογενή πλεονάσματα και ανάπτυξη? Αυτά πραγματικά είναι όνειρα, ή θα έλεγα καλύτερα ότι είναι ένα μεγάλο μα μεγάλο ψέμα. Επίσης, ήρθε η κυρία Υπουργός Τουρισμού να μας μιλήσει για τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά σε μια επιτροπή περιφερειών, όπου απορούσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου και έλεγε «Μα γιατί δεν έχουμε συμμετοχή στην έξυπνη επιχειρηματικότητα, στα προγράμματα έξυπνης επιχειρηματικότητας?» Διότι οι κύριοι της κυβέρνησης, της δικοματικής κυβέρνησης, έχετε διαλύσει την επιχειρηματικότητα. Στη Κέρκυρα, εκλογική μου περιφέρεια, μπαίνουν δύο λουγκέτα την ημέρα στα καταστήματα. Επίσης, είπε για το χωροταξικό του τουρισμού. Σύγχρονες βάσεις, λέει, για την επόμενη 20ετία. Οι σύγχρονες βάσεις είναι ποιες? Να περιλαμβάνουμε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αρχαιολογικές περιοχές, μέσα στην επένδυση. Επίσης, η κυρία Υπουργός Τουρισμού μίλησε για το ΕΣΠΑ. Έχουμε, λέει, και το ΕΣΠΑ. Και άλλοι υπουργοί και άλλοι ομιλητές μίλησαν για το ΕΣΠΑ. Για ποιο ΕΣΠΑ, κύριοι της κυβέρνησης? Για ένα ΕΣΠΑ παγωμένο εδώ και 3 χρόνια, δεν κινείται φύλλο, όπου έχετε αναγκάσει και τους μικρούς και μεσαίους εργολάβους που υλοποιούν τα έργα στην περιφέρεια να μην έχουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και να μην μπορεί να παραχθεί έργο. Πώς θα παραχθεί έργο από το ΕΣΠΑ όταν οι φαντάροι, οι στρατιώτες υλοποίησης των έργων, που είναι οι τεχνικές υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, την οποία διαλύεται με μείωση των πόρων, δεν υφίστανται? Αυτά πράγματι
είναι όνειρα θερινής νυχτός ή καλύτερα είναι ένα μεγάλο ψέμα. Από την άλλη ήρθε ο συμπατριώτης μου, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, και θυμάμαι τότε που είχε κάνει την επέμβαση στη Βίλα Αμαλία και έλεγε θα πάρει τη Βίλα Αμαλία να την παραδώσει στον Έλληνα πολίτη. Έχει χτίσει πόρτες και παράθυρα, κύριοι της κυβέρνησης. Εκεί είναι η Βίλα Αμαλία. Με χτισμένα πόρτες και παράθυρα. Αυτό κάνετε. Πραγματικά διαλύεται τη χώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε. Το λόγο έχει ο βουλευτής.